Έλα. Ναι. Πάμε. Έλα, καλησπέρα Γιώργο, Τάσος Παοξής. Έλα, εντάξει. Έχουν δίκιο που φωνάζουν. Δεν έπρεπε να το σφυρίξει, πρέπει να το αφήσει να εξελιχθεί τη φάση. Έτσι, έτσι. Και να δούμε τι θα γίνει. Θα μπει γκολ, θα εκτελέσει όπως ξέρει καλά. Έτσι είναι, έτσι. Όπως γίνονται όλες οι φάσεις. Έτσι γίνονται όλες οι φάσεις. Από τη στιγμή όμως που σφυρίζει πριν πλασάρει, τελείωσε. Το είπα προηγουμένως. Ότι... Να το καταλάβουν και τα παιδιά οι Παναθηναϊκοί. Ναι, αλλά ξέρει κάτι. Όπως και. Να σου πω και κάτι άλλο. Είδε όλο το παιχνίδι. Όλο. Ήταν εσχρός από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Δεν ήξερε τι σφύραγε. Δεν ήξερε. Το είδε στο παιχνίδι. Το είδα όλο, σου λέω. Ναι, άφηνε μαρκαρίσματα. Του φεύγανε. Αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει. Ακριβώς αυτό που λέμε. Από την αρχή της χρονιάς, αυτός ο κύριος που ήρθε από την Αγγλία, να μην εκφραστώ, έχει καταστρέψει το προβληματικό μας ποδόσφαιρο. Διότι κάνει επιλογές διαιτητών οι οποίοι δεν κάνουν. Ναι, τώρα μιλάς για να καταλάβει και ο κόσμος για τον Κλάιπερ, έτσι. Μιλάς για τον διαιτητή. Όχι, για τον αρχιδιαιτητή μας. Ναι. Που φέρνει όλα αυτά τα. Τι να πω. Καλά το είπε και ο Μπόλωνη. Σε λίγο θα μας φέρουν και από τη Μογγολία. Θα πάρει να βρει μια χώρα που δεν υπάρχει ποδόσφαιρο και θα βρει ένα διαιτητή τύπου να υπάρχει να τον φέρει. Αυτό είναι το έσχος. Και ήθελα να ξέρω και η ΕΠΟ φταίει που δεν διαμαρτύρεται και τώρα περιμένω να δω τι θα κάνει ο κύριο Ζαγοράκη. Γιατί πρέπει να μπει μια τάξη, να έρθει ένα άνθρωπο σωστό. Να έχουμε μια σωστή διαιτησία και από εκεί και πέρα ο καλύτερος που είναι στην ημέρα να κερδίζει. Ο καλύτερος στην ημέρα, όχι σαν ομάδα. Γιατί ξέρεις, το ποδόσφαιρο έχει και όχι είναι καλός και στην ημέρα του. Πάντως αυτό που είπες, ότι από τη στιγμή που σφύριξε δεν υπάρχει φάση. Ναι, δεν είναι ο κανονισμός. Δεν είναι επιχείρημα για να γλυκαθεί ο Παναθηναϊκός και να τον πειράζει. Όχι, αυτή είναι. Δεν γλυκαίνεται με τίποτα. Δεν γλυκαίνεται. Είναι αλήθεια. Έτσι έγινε. Έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός και φωνάζει. Το λέω εγώ ότι έχουν δίκιο. Αλλά από τη στιγμή που στηρίζει, ρε φίλε, ας τη φάση και να δούμε. Έλα φίλε. Λέγω εμέ. Ναι. Εγώ ήθελα να πω, ήθελα καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια σε ένα φίλο του ΠΑΟ που βγήκε πριν 5.30 και ο άνθρωπος μίλησε τόσο όμορφα, τόσο ωραία που μακάρι όλοι οι φιλαθροί να είμαστε έτσι. Δηλαδή είπε, ναι, έπρεπε να δώσει το πλεονέκτημα να γίνει ό,τι έγινε και να γίνονται αυτό με ένα τρόπο. Μία από τις αιτίες που σου έκανε, ναι, που μίλησε έτσι και ναι, σου έκανε τίποτα είναι ότι είναι ΠΑΟΚτζής όχι από Θεσσαλονίκη αλλά από Αθήνα. Ναι, σου είπα, είναι κύριος. Το είπα από εγώ το μα λέω, σου είπα, δεν είναι ΠΑΟΚτζής μέσα από τη Θεσσαλονίκη, είναι από την Αθήνα. Κύριος, οπότε πάνω, βλέπει κύριος, διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί οι περισσότεροι οπαδοί του ΠΑΟΚ που είναι στη Θεσσαλονίκη βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα, παρασύρονται όπως είπε ο άλλος από πολλούς δημοσιογράφους στα ραδιόφωνα, ενώ ο Αθηναίος ΠΑΟΚτζής ζει σε ένα διαφορετικό περιβάλλον που δεν είναι και τόσο εχθρικό για τον ΠΑΟΚ, δεν βλέπει αυτό που βλέπει ο Θεσσαλονικός οπαδός, δεν βλέπει ο Αθηναίος.